Λίγο πριν την επίσημη έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν, επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού τρέχουν να προλάβουν τις προθεσμίες και κυρίως να καλύψουν τις προϋποθέσεις που απαιτούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Πιστεύω ότι όλοι είμαστε σχεδόν έτοιμοι να υποδεχτούμε τους όποιους πελάτες, αν και δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κίνηση ιδιαίτερα το πρώτο 15ήμερο. Πολλές είναι οι επιχειρήσεις που μπλεγμένες στις κοινές υπουργικές αποφάσεις και τα πρωτόκολλα φέτος δεν θα σηκώσουν ρολά, αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν ακόμα και στα λειτουργικά τους έξοδα. Τώρα δεν έχουν ακόμη κρατήσεις από τον Ιούλιο και μετά. Κάποια, όχι όλα βέβαια, και δεν ξέρω και αν θα ανοίξουν όλα. Δεν ξέρω αν πληρούν τις προδιαγραφές. Αυτό φοβούνται, διότι κάθε τρεις και λίγο αλλάζουν τα μέτρα και καταλαβαίνετε ότι και αυτοί δεν το διακινδυνεύουν. Την ίδια ώρα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb βλέπουν τις κρατήσεις τους να καταγράφουν αύξηση αρχής γενομένης από το επερχόμενο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Είναι στο 90% οι κρατήσεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ναι, για την υπηρετική Ελλάδα φτάνει σε πολλές περιοχές σε αυτό το ποσοστό. Εδώ υπάρχει ζήτηση. Δεν υπάρχει ζήτηση, γιατί και οι περισσότεροι οι οποίοι έχουν τα καταλήμματα δεν είναι έτοιμοι για να ανοίξουν. Μερίδιο από την αύξηση αυτή των κρατήσεων στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης φαίνεται πάντως πως δεν κατέχει η Κρήτη, με δεδομένο πως τα αεροδρόμια, ακόμα και αυτό του Ηρακλείου που αποτελεί το δεύτερο σε κίνηση της χώρας, παραμένουν κλειστά. Τα νησιά, όπως καταλαβαίνετε, περιμένουν περισσότερο από τον εσωτερικό τους τουρισμό, δηλαδή μέσα στο νησί. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να ξεκινήσει τώρα να κάνει όλη τη διαδικασία που θέλει. Airbnb, ναι, κάνει θράψη, διότι το Υπουργείο μας φρόντισε να μην τις απαγορεύσει τη λειτουργία, οπότε και κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης λειτουργίας που είχαμε όλα τα τουριστικά καταλήμματα, τα καταλήμματα τύπου Airbnb, βραχυχρόνια μίσθωση είναι βασικά το όνομά τους, εργάζονταν κανονικά. Είναι ασφαλές να μείνει κανείς σε ένα κατάλημα που θα κλείσει μέσω μιας βραχυχρόνιας μίσθωσης? Ο καθαρισμός ενός κινήτου σε βραχυχρόνια είναι σχολαστικός έτσι κι αλλιώς. Θα πει μέσα το συνεργείο, θα καθαρίσει. Είναι ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα το οποίο καθαρίζεται εύκολα. Αυτή την ώρα, ωστόσο, κεντρικά δεν έχουν εκπονηθεί κάποια συγκεκριμένα πρωτόκολλα υγιεινής για τα καταλήμματα που μπορεί κανείς να μείνει μέσω από πλατφόρμας, έτσι δεν είναι? Δεν έχουν γίνει και να σας πω την αλήθεια, δεν νομίζω να γίνουν εκεί καθόλου. Γιατί πολύ απλά τα κίνητα που είναι στη βραχυχρόνια δεν ανήκουν στην κατηγορία των τουριστικών καταλήμματων. Δεν ανήκουν δηλαδή στο Υπουργείο Τουρισμού, αν και διαχειρίζονται τουριστικό προϊόν, αλλά ανήκουν από μόνο στο Υπουργείο Οικονομικών. Εμείς δεν είμαστε κατά αυτών των ανθρώπων. Θέλουμε όμως ίσους όρους, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν χαρτιά, να βγάλουν άδεια, να είναι νόμιμοι, αδειοδοτημένοι, να υπάγονται σε ελέγχους και σε όλες τις φορολογίες που υπάγονται και οι δικές μας επιχειρήσεις. Πιστεύετε ότι θα σωθεί η παρτίδα τελικά? Πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα, διότι οι κρατήσεις που παίρνουμε τελευταία δειλά-δειλά έχουν αρχίσει και φαίνονται κάποιες κρατήσεις, αλλά η αναλογία είναι 8 ακυρώσεις, 2 κρατήσεις. 80% θα είμαστε κάτω από το 19. 80%. 80%. Είστε μέχρι τώρα ή θα είσαστε? Θα είμαστε αν πάμε λίγο καλά. 80%. 80%. Είναι ένα φοβερό πλήγμα βέβαια, γιατί ήδη έχουμε χάσει 2 μήνες, πάμε για τον τρίτο τώρα. Πολλές φορές και εγώ που έχω ανοίξει την επιχείρησή μου που είναι σούπερ μάρκετ, κλείνω με μηδενικό ζήτα.